Γεια σας, είναι το Design Life και είμαι η Μαρία Λεβίζου και ευτυχώς μας έχει κάνει καλό καιρό για να βγούμε επιτέλους και να αναζητήσουμε ό,τι καλύτερο για το πασχαλινό μας τραπέζι. Σήμερα λοιπόν έχουμε σκοπό ως Design Life να στρώσουμε το καλύτερο πασχαλινό τραπέζι. Και βλέποντας πίσω μου, θα έχετε καταλάβει φυσικά που έχουμε έρθει. Σταρτοπία σχέδια Άρτου Γρηγοριάδη, στο Άργος Ορεστικό. Εκεί όπου ξεκινάει η παραγωγή όλων των αρτοσκευασμάτων που μπορούμε να βρίσκουμε στα καταστήματα υπέρ Γρηγοριάδη. Σύγχρονες και άρτιες μονάδες αρτοποιείων που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το Δεκέμβρη του 2014. Ο λόγος της επίσκεψής μας, τα τσουρέκια. Σύμφωνα με το έθιμο της Μεγάλης Πέμπτης, στην εκκλησία διαβάζονται τα 12 Ευαγγέλια, ενώ στο σπίτι βάφουν τα αυγά και φτιάχνουν τα γλυκά του Πάσχα και τα τσουρέκια. Εμείς ήρθαμε στα σχέδιά του για να δούμε όλη τη διαδικασία. Το όνομα τσουρέκι προέρχεται από την τουρκική λέξη τσορέκ και σημαίνει οποιοδήποτε ψωμί είναι φτιαγμένο με ζύμη που περιέχει μαγιά. Υπάρχουν διάφορα είδη τσορέκ, τόσο αλμυρά όσο και γλυκά, καθώς και σε διάφορα μεγέθη και σχήματα, ανάλογα με την περιοχή που τα παρασκευάζουν. Το όνομα τσουρέκι πιθανόν υιοθετήθηκε από τους Έλληνες κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, όταν ξεκίνησαν να φτιάχνουν τη δική τους εκδοχή τσουρεκιού σαν ένα γλυκό ψωμί φτιαγμένο με γάλα, βούτυρο και αυγά. Το τσουρέκι, ως σημαντικό στοιχείο της ελληνικής παράδοσης, συνδέεται με τοπικά είδη και έθιμα και αποκτά μια μοναδική σημασία για όλους τους Έλληνες, ιδίως στην περίοδο του Πάσχα. Συγκεκριμένα, το τσουρέκι συμβολίζει την ανάσταση του Χριστού, καθώς το αλεύρι ζωντανεύει και μεταμορφώνεται σε ψωμί, ενώ το ζύμωμα σε σχήμα πλεξούδας συμβολίζει την απομάκρυνση των κακών πνευμάτων. Είμαστε μαζί με τον Bakery Chef από τα αρτοποιεία σχέδια Άρτου Γρηγοριάδης για να κάνουμε ένα ξεχωριστό τσουρέκι αυτή τη φορά. Ένα τσουρέκι μόνο για το Design Life, γιατί θα είναι γεμιστό με πραλίνα και με μονή πλέξη από ό,τι μας είπε. Είμαστε πανέτοιμοι να δούμε πώς θα γίνει. We'll be right back.
παραγωγή στα σούπερ μάρκετ Γρηγοριάδη είναι στην κουλτούρα μας. Πλέον τα αρτοσκευάσματα που διατίθενται στα καταστήματά μας είναι δικής μας παραγωγής. Χρόνια πολλά, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Η επίσκεψή μας στα σχέδια Άρτου Γρηγοριάδη και αυτή τη φορά μας απέδειξε την ποιότητα αλλά και την άριστη γεύση των αρτοσκευασμάτων που μπορούμε να βρίσκουμε στα καταστήματα Υπέρ Γρηγοριάδη. Ένα πλήρες εορταστικό πασχαλινό τραπέζι απαιτεί να είναι γεμάτο με τσουρέκια αλλά και καλό κρέας. Γι' αυτό, φεύγοντας από τα αρτοποιεία, δεν επιστρέψαμε στη βάση μας αλλά συνεχίσαμε για να επισκεφθούμε τις φάρμες του χωριού, την παραγωγή των αλαντικών και κρεατικών των καταστημάτων Υπέρ Γρηγοριάδη. Ως Design Life είχαμε το προνόμιο να φτάσουμε μέχρι τους παραγωγούς. Αλλά στους παραγωγούς φτάνουμε μέσω του Υπέρ Γρηγοριάδη, έτσι δεν είναι? Αυτό το κίνημα του αρνιού, αν το λέω σωστά, τι είναι? Το κίνημα του αρνιού είναι μια προσπάθεια με την οποία οι καταναλωτές μας θα προμηθευτούν αρνιά και κατσίκια ντόπια από το σούπερ μάρκετ Γρηγοριάδη. Και ταυτόχρονα οι παραγωγοί που συνεργάζονται μαζί μας θα διαθέτοντας εμείς όλο μας τον μηχανισμό θα πουλήσουν τα αρνιά τους σε τιμή παραγωγού. Αυτό είναι το κίνημα του αρνιού. Δουλεύουν πάντοτε με ελληνικά προϊόντα και μάλιστα με τόπια εδώ της περιοχής προϊόντα. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, συγκροτημένη προσπάθεια να στηρίξουμε την κτηνοτροφία του τόπου μας. Δηλαδή πηγαίνουμε στάβλο-στάβλο έτσι ώστε να παίρνουμε, να μπορούμε να προσφέρουμε στην καλύτερη τιμή και την υψηλή ποιότητα κρέας στους καταναλωτές μας. Κρέας χοιρινό, κρέας μοσχαρίσιο και τώρα που την τιμητική του έχει το αρνί και κρέας αμνοερφιών και αρνιά και κατσίκια. Και εμείς αυτό θέλαμε στο Design Life, να βρούμε τα καλύτερα, γιατί έχουμε σκοπό να στήσουμε το καλύτερο πασχαλινό τραπέζι. Φύγαμε για τα καταστήματά σας? Φύγαμε, δεν θα πάμε στα καταστήματά μας τώρα. Θα πάμε στη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης νοποκρέατος, στην οποία θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι πρωτότυπο, το οποίο θα το φτιάξουμε μόνο για το Design Life. Δηλαδή, θα είναι μια πρόταση για το πασχαλινό τραπέζι σε χοιρινό όμως κρέας. Εκεί που πλέκαμε τσουρέκια, μας ήρθε η επιθυμία να πλέξουμε πανσέτα, έτσι δεν είναι? Χοιρινό κρέας. Και κατευθείαν εδώ στο καταλληλότερο σημείο, στις φάρμες του χωριού. Για να δούμε πώς γίνεται. Έχουμε περιέργεια. Τι φτάνει στα καταστήματά σας, έτσι? Εδώ όμως θα φτιάξουμε τώρα μία πανσέτα Design Life, η οποία πανσέτα θα είναι στην ουσία πλεγμένη σαν τσουρέκι. Οπότε πάμε να γεμίσουμε το πασχαλινό μας τραπέζι με χοιρινό κρέας που σίγουρα θα υπάρχει. Αντί για μια πρόταση όπως ένα χοιρινό ρολό ή μια άλλη πρόταση τις κλασικές προτάσεις, εμείς πάμε να πλέξουμε μια χοιρινή πανσέτα, τη γνωστή σε όλους μας πανσέτα, την οποία θα την κάνουμε για τη γάστρα ή για το φούρνο, ανάλογα πώς βολεύει την κάθε νοικοκυρά. Design Life, ε! Design Life! Είναι συλλεκτική! Αχ, Παναγιά μου!
πλέξαμε τις πλεξούδες μας. Πάμε τώρα να τις μαρινάρουμε με μια πεντανόστιμη μαρινάρα και να τις συσκευάσουμε, να δούμε και πώς γίνεται η συσκευασία. Πάμε. Και συνεχίζουμε την περιπέτειά μας για το στρώσιμο του Πασχαλινού Τραπεζιού με την επίσκεψή μας στα καταστήματα Υπέρ Γρηγοριάδης. Εδώ που δεν κερδίζουμε μόνο σε ποιότητα και σε χρήμα, αλλά κερδίζουμε και κάτι άλλο. Μόλις μπούμε, θα βγούμε με ό,τι χρειαζόμαστε, χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνουμε από μαγαζί σε μαγαζί να κάνουμε έρευνες κτλ. Εδώ τα βρίσκουμε όλα. Θα μπούμε και θα φύγουμε κατευθείαν για να πάμε να μαγειρέψουμε τα υπέροχα αλαντικά κυριακά που πήραμε λίγο πριν από την παραγωγή. Έχουμε τη λίστα που μας έδωσε η Νάντια με αυτά που χρειαζόμαστε να μαγειρέψουμε και πάμε να τα ψωνίσουμε. Χοιρινό όμως, δεν πειράζει, όλοι θα κάνουν αρνί, εμείς να δείξουμε ένα εναλλακτικό, το συνοδευτικό του αρνιού. Έτσι. Χοιρινό και θα έχουμε και τσουρέκι. Τσουρέκι, σαλάτα. Από τον Γρηγοριάδη, δεν χρειάζεται να το κάνεις εσύ, τα έχουμε έτοιμα όλα. Για δες, κοίτα το τσουρέκι, κοίτα το τσουρέκι, πουσό. Τέλειο. Σας παιδικό, δεν χρειάζεται να κάνεις φέτος, εγώ στο λέω. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, να βγάλουμε και τα πράγματα και μείνετε μαζί μας να δείτε τι έχουμε να σας κάνουμε. Λοιπόν, φέραμε παντσέτα πλεγμένη σε πλεξούδα, χοιρινή, από τις φάρμες του χωριού μας. Είναι ήδη μαριναρισμένες και έχουν μέσα κόκκινη και πράσινη πιπεριά. Πώς μπορούμε να τις μαγειρέψουμε? Σκέφτηκα έναν τρόπο,
Παιδί μου, την έχει έτοιμη μαριναρισμένη και έχει και τις πιπεριές και το κάνουμε με λαχανικά. Ούτε πατάτο, όχι, ούτε πατάτο. Πιο ελαφρύ. Και πιο ελαφρύ, είναι και πιο υγιεινό. Λαχανικά. Πώς ήταν. Καραμελωμένο με ξύδι βαλσάμικο. Να το, να δει, λεπτομέρεια. Εδώ μέσα είναι. Ναι, ναι, τα έχω έτοιμα. Μου επιτρέπεις. Αχ, τι ωραία. Ανοιξιάτικα με ωραίο χρώμα. Ήθελα να αποφύγω την πατάτα ή το ρύζι. Έβαλα καροτάκι, κολοκυθάκι, λάχανο και μικρά κρεμμυδάκια. Να ξεκινήσουμε γιατί έρχεσαι να μιλάμε. Βέβαια. Έχουμε πλύνει, έχουμε κόψει τα λαχανικά μας και θα βάλουμε από πάνω έτσι αυτά τα ωραία πανσετάκια που μας έφερε η Μαρία. Τα λαχανικά έχω ρίξει μόνο λαδάκι. I wore black on Saint-Germain de Prés. Feelings in the air that love today. I wore black. Αφού βάλαμε και τα πανσετάκια μας στη γάστρα μας, θα το κλείσουμε και θα το ψήσουμε για 20 με 25 λεπτά. Έπειτα θα το βγάλουμε και τότε θα προσθέσουμε τον μπαλσάμικο και τη μαύρη ζάχαρη. Miles of miles playing in my head. I wore black, you were black. It makes me cry to think like that. Jazz is back. Έχουμε βάλει τα παντσετάκια μας να ψηθούν στους πόσους βαθμούς, στους 200 για 20 με 25 λεπτά. 20 με 25 λεπτά πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε χρόνο μπροστά μας, αλλά έχουμε και κάτι πολύ πιο εντυπωσιακό. Έχουμε τη μεγάλη την παντσέτα μας, την πλεξούδα. Την οποία τι την έχουμε κάνει και πώς θα τη μαγειρέψουμε. Την έχω μαρινάρει από χθες με μέλι, μουστάρδα και πορτοκαλάδα. Και την βάλαμε να ψηθεί στο φούρνο μας για περίπου 3 ώρες θέλει, γιατί είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Στους 200 βαθμούς, για 3 ώρες, 3,5 το βλέπουμε ανάλογα. Το ελέγχουμε. Ναι, ναι, για να είναι τρυφερούλι. Είναι και αναλόγως στο φούρνο, πάντα αυτό το γνωρίζουμε, οπότε κάνουμε τον έλεγχο. Θα ψηθεί, εμείς θα περιμένουμε να ψηθεί και το μεγάλο μας το κομμάτι. Θέλουμε να πούμε κάτι για το μαρινάρισμα, έτσι που ήταν, είπες πορτοκάλι. Χυμό πορτοκάλι. Έβαλα 2 κουταλιές μέλι και μουστάρδα. Και το άλυψα πρώτα με τη μουστάρδα και το μέλι και από πάνω έριξα την πορτοκαλάδα. Ωραία. Μέχρι να ψηθούν όλα αυτά, το μεγάλο το κομμάτι μας θα το συνοδεύσουμε από ό,τι έμαθα με σαλάτα. Θα την κάνουμε μετά. Θα κάνουμε τώρα κάτι το οποίο μέσα στην πασχαλιά ακούγεται κάπως περίεργα. Γιατί? Devil's eggs. Γιατί λέγονται έτσι? Γιατί τα κάνουμε μία σκανδαλιά. Σκανδαλιά, ναι. Ότι σαν έβαλε το χεράκι του, να μην πούμε. Ναι, και βγήκανε κάπως διαφορετικά. Για να δούμε τι θα κάνουμε, θα μας το δείξεις. Είναι ωραίο ορεκτικό πριν να αρχίσουμε τα κρέατά μας, τις σαλάτες μας. Ωραία, άρα μιλάμε για ορεκτικό. Ναι, ναι, βέβαια, ορεκτικό και είναι τα αυγά που τα έχουμε ούτως ή άλλως βαμμένα και δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Σωστά, γιατί θα μας περισσέψουν και κάποια. Έχουμε καθαρίσει τα αυγά μας και θα τα κόψουμε στη μέση και θα φέρουμε τον κρόκο. Αφού έχουμε βγάλει τους κρόκους μας, θα προσθέσουμε 2 κουταλιές μαγιονέζα, μπορεί και 3, και λίγο μουστάρδα. Αλάτι. Ανακατέψουμε με το κουτάλι μας, ώστε να γίνουν μια λυφή. We don't need nobody but India. She's enough to make the party go wild. Are you ready right here right now? Τι σου έφερα? Τι? Ένα κατελάκι. Θες να τα βάλουμε εδώ και να τα διακοσμήσουμε? Ναι, βέβαια. Everybody in the club, can you handle us? Are you ready right here right now? Say
βγάλαμε από το φούρνο τις παντσέτες πλεγμένες σε πλεξούδα από τις φάρμες του χωριού μας και είμαστε έτοιμες να ανοίξουμε το καπακί. Και να... Το ψήσαμε στο μισό χρόνο για ποιο λόγο? Θα βγάλουμε τώρα τις παντσέτες μας και θα ρίξουμε από πάνω το μπαλσάμικο και το μαύρο, τη μαύρη ζάχαρη. Α, σε αυτό το σημείο θα καραμελώσουμε τα λαχανικά μας. Και μετά θα προσθέσουμε ξανά το κρέας και θα τα μαγειρέψουμε για άλλα 20-25 λεπτά. Ωραία. I hear you calling in the air. Θα ρίξουμε τώρα από πάνω, θα πασπαλίσουμε με τη μαύρη ζάχαρη. Όχι πολύ, να μην γλυκίσει. Περίπου 2 κουταλίτσες του γλυκού. Και θα περιχύσουμε με ξύδι μπαλσάμικο και λάδι. Το ξύδι, μην το φοβάστε, δεν θα ξυνήσει το φαγητό μας, ίσα ίσα θα βγάλει τη γλύκα του, γιατί το μπαλσάμικο, αυτό που περιέχει, είναι μαύρη ζάχαρη λιωμένη. Και ξαναβάζουμε τα κρέατά μας για να συνεχίσουμε το ψήσιμό μας. Όχι, η Νάντια δεν έφυγε. Πήγε να φέρει το μεγάλο κομμάτι πατσέτα που είναι έτοιμο. Να το! Χαρούμενος. Να το μαγειρεύουμε, χαιρόμαστε. Πόσο μάλλον τώρα που είναι και Πάσχα. Για να δούμε. Καραμέλωσε. Δίκαε και. Όχι. Μην ξεγελιέστε. Αυτό το χρωματάκι είναι επειδή έχει καραμελώσει. Από το μέλι και το μουστάρδα. Με επιτρέπετε να εκφράζομαι όταν μυρίζοντας ωραία. Τώρα, μαράκι μου, έχουμε το κρέας να μην βάλουμε κάτι από δίπλα. Μία σαλατούλα να δροσιστούμε λίγο. Έτσι. Για τη σαλάτα μας θα χρειαστούμε 1,5 με 2 κούπες κρυμμένο μήλο, κατά προτίμηση ξινό μήλο ή οποιοδήποτε άλλο μήλο θέλετε, λευκό λάχανο τριμμένο, γιαουρτάκι, μαγιονέζα και λίγα καρύδια. Τέτοιες μυρωδιές να έρχονται στη μύτη μας, πώς να συγκεντρωθούμε να κάνουμε κλείσιμο. Παντσέτα χοιρινή από τις φάρμες του χωριού μας, όπου θα βρείτε όχι μόνο χοιρινό, αλλά και υπέροχα λουκάνικα και παριζάκια. Καλά, εμείς τα επισκεφθήκαμε, τα είδατε και λίγο πριν. Και είμαστε έτοιμες να δοκιμάσουμε. Λίγο θυμάω. Όχι, μυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Έχουμε εδώ πέρα τα παντσετάκια με τα καραμελωμένα τα λαχανικά μας. Το κομμάτι, την πλεξούδα μας, το χοιρινό καραμελωμένο με το μέλι και τη μουστάρδα, τη σαλατούλα μας και τα υπέροχα ορεκτικά μας, τα βουλάκια μας. Devil's Eggs. Λοιπόν, να σερβίρουμε, να τα δούμε λίγο έτσι. Βεβαίως, απ' όλα. Καλό Πάσχα σε όλους, με υγεία και καλή Ανάσταση!
φέρετε ομοινία, η δικιά σου η γνωριμία. Η δικιά σου η γνωριμία, μου φέρετε ομοινία. Ένα βάγισσα στο πέλαγος και να με σώσεις, έλα. Λίγος και να με σώσεις, έλα. Ένα βάγισσα στο πέλαγος. Τα μάτια σου είναι πέλαγος κι είμαι στη μέση ναυαγός. Κι είμαι στη μέση ναυαγός, τα μάτια σου είναι πέλαγος. Η καρδιά μου με κομμάτια, ξες με τα γλυκά σου μάτια, ξες με τα γλυκά σου μάτια, η καρδιά μου με κομμάτια. Μια ματιά σου μόνο φτάνει, άνω κάτω να με κάνει,